Δόξα στον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Ξέρετε γιατί ήρθαμε σήμερα? Η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς. Ήρθαμε επειδή σας αγαπάμε. Και επειδή μας αγαπάτε. Γι' αυτό ήρθαμε. Και κάναμε 265 χιλιόμετρα. Για να γευτούμε αυτή την αγάπη, η οποία εκχέεται δια Πνεύματος Αγίου στις καρδιές όλων των πιστευόντων. Πιστεύεις τον Ιησού Χριστό σήμερα? Αφού πιστεύεις, η καρδιά σου πρέπει να είναι γεμάτη με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Έτσι η αγάπη του Χριστού μας έλκυσε και σήμερα, γιατί πραγματικά σας πεθυμίσαμε και ήμασταν σύμφωνοι όλοι που ήρθαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έβαλε ο Θεός στην καρδιά μας το αυτό φρόνημα σε όλους, για να έρθουμε. Δεν υπήρξε διαφωνία, φύγαμε όλοι ομόφωνα το πρωί, γρήγορα, για να έρθουμε να βρεθούμε μέσα στην Εκκλησία του Θεού του Ζώντος και να εφρανθούμε όλοι μαζί στην παρουσία του Κυρίου, καθότι εδώ είναι οίκος Θεού, Ξέρουμε ότι ο Θεός κατοικεί στους επένους του λαού αυτού. Ήρθαμε να δοξάσουμε τον Κύριο και ανάμεσά μας κατοικεί ο Κύριος. Και χαιρόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός να ευλογεί και εσάς εδώ και μας εκεί που είμαστε λίγοι στον αριθμό. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, η φωτιά του Κυρίου μεταδίδεται παντού και μεταφέρεται. Το Πνεύμα το Άγιο έχει να κάνει έργο παντού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσω μερικά εδάφια στη σελίδα 529 στους ψαλμούς. Στο λάμδα ζήτα κεφάλαιο είναι το 37. Από την αρχή θα σχολιάσουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα 11 εδάφια. Μία αγανάκτη για τους πονηρευωμένους μη δε ζήλευε τους εργάτες της ανομίας, διότι ως χόρτος ταχαίος θέλουσι κοπή και ως χλωρά βοτάνη θέλουσι καταμαρανθεί. Πρώτο μέρος, εδώ ο Κύριος μας διευκρινίζει τι θα γίνει με τους ασεβείς, με τους ανθρώπους που δεν δέχονται τον Χριστό, δεν πιστεύουν και δεν θέλουν να κάνουν αυτά που λέει ο Κύριος, περιφρονούν. Αυτοί είναι οι εργάτες της ανομίας. Αυτοί είναι οι πονηρευωμένοι. Όταν στην καρδιά υπάρχει πονηριά, ο άνθρωπος γίνεται εργάτης της ανομίας. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία του Θεού να περάσει αυτός ο άνθρωπος και παραμένει με καρδιά πονηρή, καταντάει εργάτης της ανομίας. Και μετά θα εκβληθεί έξω. Δεν μπορεί να σταθεί. Αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, που επιτοπίστων δεν μπαίνουν στην Εκκλησία του Χριστού, παραμένουν απ' έξω και κοιτάνε μόνο στον κόσμο το σήμερα, πώς να πλεονεκτήσουν, πώς να εκμεταλλευτούν, και στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις ότι ο σκοπός είναι να σε εκμεταλλευτεί. Μου λέει ένας αδερφός πριν, κάνε με ένα συμβόλαιο, μου λέει, και νόμιζε ότι θα εργάζομαι το 8ωρό μου. Και εκείνος μου λέει, με αυτό το συμβόλαιο ήθελε να με κρατάει 12-13 ώρες. Δηλαδή μισή φορά περισσότερο εργασία με τα ίδια χρήματα. Εκμετάλλευση, αλλά αυτό δεν φαίνεται από την αρχή. Στη συνέχεια φαίνονται οι πονηριές των ανθρώπων, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά και στα πράγματα του Θεού πονηρεύονται και επιτίθεται. Όταν βρεθούν αντιμέτωποι με τον Ιησού Χριστό, έχουν επιθετικότητα οι άνθρωποι. Λόγω της πονηριάς, και όταν τους διακατέχει πονηριά, δεν είναι άλλο παρά ο Θεός του κόσμου τούτου που τους διακινεί. Όταν έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους του κόσμου τούτου και μας επιτίθενται, να ξέρουμε όμως ένα πράγμα, ότι αυτός που είναι μέσα μας είναι μεγαλύτερος παρά αυτόν που είναι στον κόσμο. Μα είναι περισσότεροι εκείνοι. Δεν έχει σημασία το πλήθος, αδερφοί. Σημασία έχει ποιος είναι πιο δυνατός. Αυτός που είναι στους χιλιάδες αμαλικίτες ή αυτός που είναι στους 300 Ισραηλίτες. Και πολεμάνε 300 και ο Κύριος τους αφαιρεί. Στην αρχή ήταν 30.000 νομίζω. Με το Γεδεών. Του λέει, πού είναι ο κόσμος? Του λέει, πού πας? Αφαίρεσέ τους. Όσοι είναι δειλοί, λέει, να φύγουν. Φεύγουν οι δειλοί. Μένουν, πόσοι μείνουν τώρα, 5-6.000, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Και του λέει ο Θεός, πολλοί είναι μαζί σου. Του λέει, πού πας? Και τι να κάνω? Δοκίμασέ τους τα νερά. Όποιος πίνει κρατώντας το όπλο, βάλ τον στην άκρη. Να κρατάς το όπλο, αδερφέ, είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση. Πρέπει να πολεμήσεις και μαζί σου ο Θεός θα φανεί νικητής.
και μείνανε 300. Του λέει τώρα πήγαινε να πολεμήσεις. Και πάει με εκείνους τους 300 και έγινε πανολεθρία στον εχθρό, αδερφή. Και δεν πολεμήσανε, κρατάγανε το όπλο μόνο. Και δεν πολεμήσανε, ήχο κάνανε και θόρυβο, αλλά λαγμό, δοξολογία. Και ο εχθρός νικήθηκε και έφυγε πανικόβλητος. Γιατί? Γιατί δοξάζανε τον Κύριο και υψώθηκε ο Κύριος. Δοξάζεις τον Κύριο? Έλπιζε επί τον Κύριο και πράτε το αγαθό, κατοίκη τη γη και νέ μου την αλήθεια. Έχουμε κάποιες εδώ διατακτικές για να πετύχουμε το στόχο μας. Πρώτο, να ελπίζεις τον Κύριο. Μη σταματήσεις στιγμή να ελπίζεις τον Κύριο. Αν σταματήσεις, σημαίνει ότι από πνευματικός γίνεσαι σαρκικός. Αν πάψεις να ελπίζεις και να πιστεύεις τον Κύριο, μην περιμένεις να νικήσεις. Ή θα μένεις πάγιος σε μια θέση παγωμένος ή φυλακισμένος και χωρίς να μπορείς να δράσεις. Μην χαλάμε την ελπίδα μας, αγαπητοί αδελφοί. Μας έχει δώσει ο Κύριος ζωντανή ελπίδα μες στην καρδιά μας. Και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Είναι φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Και πράτε το αγαθό. Θα συμμορφωθούμε με το λόγο του Κυρίου. Όχι ό,τι θέλουμε. Όχι ό,τι μας λένε. Ό,τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Και η εκκλησία αυτή του Χριστού, που είναι στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, μας λέει το αγαθό, αδερφοί. Μας λέει το Ευαγγέλιο. Μας λέει τι να κάνουμε ενώπιον του Κυρίου. Οι συμβουλές είναι καλές. Οι αγγελίες είναι αγαθές. Έρχονται από τον ουρανό. Πράτε το αγαθό, αυτό που σε συμβουλεύει το Ευαγγέλιο. Δεύτερο θέμα. Τρίτο θέμα, κατοίκη τη γη. Δική σου είναι η γη. Δεν είναι του εχθρού. Εδώ έχει γίνει μια παρεξήγηση. Μα είναι πλήθος αυτών των Ασσυρίων, των Αμαλικιτών, των Μωαβιτών. Εντάξει, πλήθος είναι. Αλλά δικιά τους είναι η γη, αδερφοί. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και σου λέει ο Κύριος, κατοίκη τη γη. Όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου, είναι δικιά σου η γη. Γιατί στη χαρίζει ο Κύριος. Και να έχεις εξουσία και παρησία. Να του πεις ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς. Ο Χριστός σε αγαπάει. Μη φοβάσαι. Ο εχθρός φοβάται. Και τρέμει στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά πότε είναι η παρουσία του Θεού, αγαπητοί αδερφοί? Πότε? Εκεί που κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Διότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, το κατασάρκα, τελείωσε εδώ το έργο του, έφυγε για τον ουρανό, λέει, δεν σας αφήνω ορφανούς, μόνοι μας θα μείνουμε, Κύριε, χωρίς Χριστό. Όχι, λάθος κάνετε. Δεν θα μείνετε μόνοι σας. Θα στείλω άλλον παράκλητο να μένει μαζί σας στον αιώνα. Είναι ο παράκλητος μαζί σου? Και πώς έρχεται ο παράκλητος? Εξητώντας, αγαπητοί αδελφοί, εξητώντας κάθε μέρα τον Κύριο. Να πληρούμεθα κάθε μέρα Πνεύματος Αγίου. Βλέπουμε στο ανώγιο της Πεντηκοστής, οι 120 που ήταν μαζεμένοι, όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, η συγκεκριμένη αυτή η μέρα που εγκαινίασε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ότι πλέον την ανέλαβε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και η Εκκλησία ονομάζεται της Πεντηκοστής. Και ήρθε, λέει, και στους 120 το Πνεύμα το Άγιο και κάθισαν σαν γλώσσες πυρός επί ένα έκαστον αυτών. Δεν ήρθε στους 100 μόνο, στους 119 και στους 120, άνδρες και γυναίκες, από μία γλώσσα πυρός. Και κάθισε επί ένα έκαστον αυτών. Και το αποτέλεσμα, ελάλουν γλώσσες ξένες, καθώς το Πνεύμα έδινε εις αυτούς να αλαλώσει. Ξένα πράγματα που δεν τα ξέρανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν μιλάμε γλώσσες, αγαπητοί αδελφοί, για Πνεύματος Αγίου, είναι όπως μας λέει στους Κορινθίους, ότι το Πνεύμα του Θεού λαλεί μυστήρια προς τον Θεό. Για το πώς να προσευχηθούμε ακριβώς δεν ξέρουμε. Είναι και πράγματα που δεν τα κατέχουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα τα μυστικά. Ξέρουμε αυτά που βλέπουμε με τα μάτια μας και αυτά που ακούμε με τα αυτιά μας. Αλλά τι μηχανεύεται ο εχθρός και μας ετοιμάζει για την άλλη μέρα, εμείς δεν το ξέρουμε, αδερφοί. Αλλά το ξέρει ο παράκλητος που μένει μαζί μας στον αιώνα. Και όταν εμείς πάμε προσευχή δια Πνεύματος Αγίου και μιλάμε γλώσσες, το Πνεύμα το Άγιο οικετεύει προς τον Πατέρα για εμάς και ο Κύριος μας ελευθερώνει. Και ευνηδιάζεται ο εχθρός και δεν ευνηδιαζόμαστε εμείς. Αλλιώς αν ευνηδιαστούμε εμείς, έχουμε ήττα.
Γι' αυτό πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, δια Πνεύματος Αγίου να λειτουργεί όλη η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είμαστε Εκκλησία της Πεντηκοστής. Είμαστε Εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου. Μας διοικεί το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έχει αναλάβει την Εκκλησία και μένει ο Χριστός με θυμούν εις τον αιώνα, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Και ναι μου την αλήθεια. Τώρα το Πνεύμα το Άγιο είναι η αλήθεια, αδελφοί. Εάν με διοικεί το Πνεύμα το Άγιο, θα νέμω την αλήθεια, δηλαδή θα διαμοιράζω την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια, ρώτησε ο Πιλάτος. Τι είναι αλήθεια, πού να καταλάβει ο άνθρωπος του κόσμου τι είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αλήθεια, αδερφοί. Ο Λόγος του Χριστού είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Είναι η μόνη αρμόδια να διανέμει την αλήθεια η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, και ευχαριστούμε τον Θεό. Πριν από χρόνια είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά μου, ενώ ταξίδευα με τα μάξι, να ευχαριστήσω τον Θεό που μπήκα μέσα στην Εκκλησία της αλήθειας, και να ευχαριστήσω τον Θεό που τα βρήκα όλα έτοιμα και στρωμένα, και να ευχαριστήσω τον Θεό που αυτοί οι προεστώτες μέσα στην Εκκλησία, οι ποιμένες, οι απαρχείς του αιώνος τούτου, λάβανε την αλήθεια, την κρατήσανε την αλήθεια, και μπήκα εγώ και τα βρήκα έτοιμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, που έχει θέσει ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί με σταθερότητα μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και εκεί να μείνουμε. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εάν αμελούμε τη σωτηρία μας. Ο διάβολος εύκολα μπορεί να πλανήσει μια ψυχή η οποία αμελεί και απομακρύνεται. Στο 4 λέει: «Και εφραίνον Κυρίου και θα σου δώσει τα αιτήματα της καρδιάς σου». Δηλαδή να εφραίνεσαι στον Κύριο και θα λάβεις τα αιτήματα. Με ποια δικαιολογία θα πάρω, με ποια αίτια, με το να εφραίνομαι και μόνο θα πάρω τα αιτήματα της καρδιάς μου και θα μου καλύψει ο Κύριος όλες τις ανάγκες. Να εφραίνεσαι, ναι. Αλλά πώς θα εφραίνω, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι χαρά σε μένα να εκτελώ τα διατάγματά σου, Κύριε. Είναι χαρά σε σένα. Για όλους είναι χαρά, σε όσοι εκτελούν τα διατάγματα του Κυρίου, αυτομάτως έρχεται μια χαρά μέσα στην καρδιά τους. Και ξέρετε τι είναι αυτή η χαρά? Είναι η ανταμοιβή από τον Κύριο, σε ανταμοιβεί ο Κύριος και σου δίνει χαρά και εφραίνεσαι. Αν είσαι κατσούφης, έχεις φύγει προς Εμαούς. Αν έχεις φοβίες, έχεις κλειστεί και έχεις απαράσει και την πόρτα. Και ο Κύριος κάνει επισκέψεις. Να μας διορθώσει. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Να επιστρέψουμε από Εμαούς, να πάμε προς τα Ιεροσόλυμα. Να πάμε προς τα κεντρικά. Στην παρουσία του Θεού. Όπου είναι στο σταυρό του Γολγοθά και στο θρόνο του Υψίστου. Και μπορούμε να πάμε εκεί, αγαπητοί αδερφοί, και να εισέλθουμε δια νέας και ζώσης οδού, δια του αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μπορούμε να πλησιάσουμε στο θρόνο της χάριτος και να εφρανθεί η ψυχή μας στην παρουσία του Θεού. Υπάρχει ευφροσύνη, αλλά μας εμποδίζουν κάποια πράγματα να βαδίσουμε αυτό το δρόμο και να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Και αυτά που μας εμποδίζουν, αγαπητοί αδερφοί, είναι τα φρονήματα της καρδιάς, της σάρκας και του κόσμου. Αυτά μας εμποδίζουν. Και δεν ξέρουμε πώς να εφρανθούμε ακριβώς, να πετύχουμε το στόχο, να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Είναι δυνατόν να είναι κανείς πλήρης Πνεύματος Αγίου και να μην έχει εφροσύνη? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί είναι καρπός του Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ. Και σχολιάζουμε σήμερα για την εφροσύνη και για τη χαρά που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο όταν είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και οι εργάτες βασικά πρέπει να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Όσοι είναι υπηρέτες μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και να υπηρετήσουν, λέει η Αγία Γραφή, να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Γιατί θα έχουν δύναμη, θα το κάνουν το έργο με τα χαράς. Άμα το κάνουν με εγωγισμό, θα βγει η γκρίνια. Και άμα μπούμε στην γκρίνια, θα βγει ο θυμός. Και άμα βγει ο θυμός, δεν είμαστε εκεί που μας θέλει ο Κύριος. Αλλά έχουμε εκκρεμότητες και πρέπει
σε κάθε περίπτωση να αναθέσουμε στον Κύριο την οδόν μας, λέει στο 5 εδάφιο, και έλπιζε από αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Δεύτερη φορά βλέπουμε το έλπιζε εδώ πέρα, αγαπητοί αδελφοί. Αν κάτι δεν πάει καλά, ταλαιπωρούμε Κύριε, δεν μπορώ Κύριε, σέρνομαι Κύριε, εντάξει, το βλέπω λέει ο Κύριος, αλλά κάνε αυτά που σου παραγγέλνω, από αυτά που μπορείς. Κράτα την ελπίδα σου ζωντανή και ο Κύριος θα ενεργήσει, γιατί θα έρθει, θα σε προτρέψει, θα σου πει κάνε αυτό παιδί μου. Δες εκείνο που δεν το βλέπεις. Χρήσε τα μάτια σου με κολύριο. Δηλαδή, ένας πιστός που δεν διαβάζει το λόγο του Θεού να τρέφεται κάθε μέρα, ας μην περιμένει να έχει ζωντανή ελπίδα μες στην καρδιά του. Νεκρώνεται. Και η ελπίδα πάβει. Κύριε, γιατί πέθανε η ελπίδα μου? Γιατί, παιδί μου, δεν παίρνεις βιταμίνες πνευματικές. Όταν εσύ δεν ευκαιρίζεις να έρθεις και σε περιμένει ο Κύριος, που έχει το θυσιαστήριο στο σαλόνι, στο δωμάτιο, κάπου έχουμε όλοι. Εγώ δύο μέρη εκεί στο σπίτι, γιατί δεν ξέρω αν είναι από εδώ. Κάποιοι θα πάω από εκεί στο άλλο. Το μαξιλαράκι μου εκεί, έτοιμο. Και αν δεν έχεις θυσιαστήριο, κρύψου στο θυσιαστήριο σου, έλα ενώπιον του Κυρίου. Έξελθε από τα του κόσμου. Να έχεις ένα ραντεβού κάθε μέρα με τον Κύριο και βλέπετε ο Κύριος σου λέει, παιδί μου, κοίταξε, εγώ 11 με 12, εντάξει, μετά δεν. Πάντα είναι ο Κύριος εκεί. Ο Κύριος δηλαδή είναι πάντα όλο το 24ωρο. Και εγώ δεν έχω μια ώρα ευκαιρία να πάω στον Κύριο. Και με έχει ανάγκη εμένα ο Κύριος. Αυτό που κάνει ο Κύριος αδελφοί είναι επειδή μας αγαπάει. Όχι ότι με έχει ανάγκη. Με αγαπάει, γι' αυτό με περιμένει συνέχεια. Και να μην ξεχνάμε αδελφοί όταν γονατίσουμε. Πολλές φορές αντί να προσευχηθούμε και να δοξάσουμε τον Κύριο, βγάζουμε μια γκρίνια. Και λέμε στον Κύριο τα πράγματα έτσι όπως μας φταίνε και δεν δίνουμε τη δόξα στον Κύριο όπως είναι δυνατός να ενεργήσει. Και λέμε παράπονα, Κύριε μου λείπει αυτό, μεμψίμηρη δηλαδή, κακόμηρη. Και έχουμε βαδίσει προς Εμαούς στην προσευχή, έτσι. Πήγαμε να συναντήσουμε τον Κύριο, βαδίζει ο Κύριος δίπλα μας, ο Ιησούς Χριστός, και εμείς μουρμουράμε και κλαίμε τη μοίρα μας γιατί τα θεωρούμε όλα νεκρά. Ο Ιησούς είναι νεκρός. Εμείς νομίζαμε ότι θα ενεργήσει εν δυνάμει, θα έρθει, θα τα βάλει όλα στη θέση τους, έτσι διαμιάς, με την ικανότητα που βλέπαμε πάνω του να κάνει θαύματα, να ενεργεί θαυμάσια. Γιατί είσαι στην κεντροπή, λέει, τι σας συμβαίνει? Τόσο σοβαρό είναι το πρόβλημά σας? Πέθανε ο Χριστός. Πέθανε ο Χριστός. Και δεν αναστήθηκε? Ο ανόητε και βραδύ στην καρδιά να πιστεύετε σε όλα τα γραμμένα. Δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Τώρα εμείς πάμε προς Εμαούς εκεί να φάμε τα υλικά. Άντε λέει να έρθω και εγώ μαζί σας. Αν και αλλού πάω, αλλά τέλος πάντων προσποιήθηκε ότι πήγαινε αλλού ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, και πήγε μαζί τους χατηρικά. Και μας κάνει χάρη ο Κύριος να μας ακολουθεί μέσα στην κακομοιριά μας. Και όταν μπήκανε μέσα στο σπίτι και άρχισε ο Κύριος να ευλογεί τον άρτο, και να ευλογήσει ο Κύριος τον άρτο σου, που είναι ο λόγος του Θεού. Αν σε ευλογήσει ο Κύριος και σου ανοίξει τα μάτια να δεις το λόγο του Θεού, πόσο ζωντανός είναι και πόσο ισχυρός, διαπίστεως να κάνει θαυμάσια στη ζωή σου, ανοίγονται τα μάτια σου. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αν ανοιχτούν τα μάτια, θα εξαφανίσει ο Κύριος. Αλλά τι σου μένει? Γιατί εξαφανίζεται ο Κύριος, ξέρετε? Γιατί πρέπει να μάθεις να ζεις διαπίστεως με την ενέργεια και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μας άφησε ο Κύριος μόνος μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, μετά επέστρεψαν και αυτοί στα Ιεροσόλυμα και εμείς πρέπει να επιστρέφουμε, αγαπητοί αδελφοί, πάντα στο επίκεντρο του θέματος. Εκεί που είναι η Εκκλησία, εκεί που είναι η παρουσία του Θεού, εκεί που μας περιμένουν τα αδέλφια, όχι σκόρπιοι στον κόσμο, όχι μακριά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτός λέει στο 5, προσέξτε, αυτός θα ενεργήσει. Δηλαδή η εφροσύνη, για να την έχεις, να έχεις τη χαρά και τη δύναμη που είχε ο Γεδεών και οι 300. Θα ενεργήσει ο Κύριος με τις προϋποθέσεις που μας παραγγέλνει ο Κύριος μέσα στα γραφόμενα της Αγίας Γραφής. Διαπίστεως. Και θα εξάξει σαν φως τη δικαιοσύνη σου. Μα ποια δικαιοσύνη μου? Και εγώ τελευταία λέω, Κύριε, δεν έχω κάνει τη δικαιοσύνη έτσι όπως πρέπει. Έχω αδικήσει. Δεν έχω φερθεί σωστά. Αλλά Κύριε, δώσ' μου πάλι ευκαιρίες, Δώσ' μου πάλι ευκαιρίες. Ποια δικαιοσύνη μου?
Και έρχεται η γραφή και σου λέει: η δικαιοσύνη σας είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Πραγματικά. Να δούμε, αδερφοί, τη δικαιοσύνη μας. Αλλά έρχεται ο Κύριος και σου δίνει από τη δικιά του δικαιοσύνη. Πεθαίνει εκείνος στο σταυρό του Γολγοθά. Σε δικαιώνει. Έχεις τον δίκαιο μαζί σου. Έχεις δηλαδή τον καλύτερο δικηγόρο των αιώνων και των εποχών. Μεσητεύεις τον πατέρα, στον πρόεδρο του δικαστηρίου που είσαι καταδικασμένος στο θάνατο, μπροστά στον κατήγορο της ψυχής σου, τον διάβολο, και μπαίνεις στη μέση ο Ιησούς Χριστός με τα έγγραφα όλα, με το φάκελο και τον ντοσιέ των κατηγοριών σου και λέει: ορίστε, είναι όλα πληρωμένα και εξοφλημένα. Ο άνθρωπος αυτός είναι δίκαιος. Από πού και ως πού. Πλήρωσα εγώ στο σταυρό του Γολγοθά για αυτόν. Δεκτών, λέει ο πατέρας. Και χτυπάει το κουδούνι του πρόεδρου του δικαστηρίου και σε είσαι αθώος. Και αθώος και δίκαιος μάλιστα. Γιατί η δικαιοσύνη σου είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πλήρωσε για σένα, μεσητεύει για σένα, όπως ο δικηγόρος στο δικαστήριο, και τα έχει όλα πληρωμένα και τα κτυπήματα. Υπάρχει άλλος δικηγόρος που να μην κοστίζει εδώ στη γη, αδερφή? Είναι ο μόνος, ε. Πληρώνει και το χρέος και το κόστος, τα δικηγορικά έξοδα, την παράσταση, τα πάντα τα έχει πληρωμένα, ε. Εσύ τι πληρώνεις? Τίποτα. Απλά πιστεύεις. Απλά δέχεσαι. Έτσι όταν έβει μέσα σου η ελπίδα, λες: έχω τον Κύριο μαζί μου. Έχω τον Ιησού Χριστό και κάθομαι εδώ στο χωριό στις Εμαούς και χάνω τα καλύτερα της πόλης της Ιερουσαλήμ. Έχω τον Ιησού Χριστό μαζί μου και κάθομαι εγώ και μυρολατρώ γιατί μου επιτέθηκε ο Ελιού. Ο Ελιού είναι επιθετικό άτομο. Είναι ένα παρασκήνιο μέσα στη γραφή, αδερφή, στον Ιώβ. Και αν το δούμε έτσι περιελητικά, θα σας το πω. Ο Ιώβ είναι άνθρωπος δίκαιος και άμεμπτος ενώπιον του Κυρίου. Άμεμπτος, Χριστός πάνω που δεν βρίσκεται κοιλίδα επάνω του. Και έρχεται η ώρα της δοκιμασίας. Ζητάει ο διάβολος την άδεια, έρχεται η δοκιμασία επάνω του και ο Ιώβ βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ θλιβερή. Και έρχονται οι φίλοι του να τον παρηγορήσουν, οι τρεις φίλοι του, οι οποίοι αντί να τον παρηγορήσουν, τον ονειδίζανε. Και όταν σταμάτησαν όλοι να μιλάνε. Και ο Ιώβ σταμάτησε να μιλάει. Αν δείτε εκεί, εξήφθη, λέει, ο θυμός του Ελιού. Κατά του Ιώβ εξήφθη ο θυμός αυτού και κατά των δύο φίλων του, κατά των τριών φίλων του εξήφθη ο θυμός αυτού. Και ξεκινάει με θυμό. Και να το δούμε, αδερφοί, στο 8 εδάφιο εδώ που διαβάζουμε, λέει: «Παύσον από θυμού και άφε στην οργή, μη δώρος αγανάκτη ώστε να πράττεις πονηρά». Και μιλάνε τώρα μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Τέσσερα άτομα, πέντε με τον Ιώβ και ο Κύριος. Και ο Κύριος, όταν τελειώνει ο Ηλιού να μιλάει όσα είχε μέσα από το θυμό του γραφικά, από την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού λένε. Πολλοί λένε το Λόγο του Θεού, αλλά με ποιο πνεύμα. Πνευματικά μιλάνε ή με θυμό. Μιλάει με αγανάκτηση. Το πνεύμα εντός μου με αναγκάζει. Ποιο πνεύμα? Του ανθρώπου. Με μικρό ποιητό έχει εκεί πέρα βέβαια. Αλλά έρχεται ο Κύριος στο τέλος και μαρτυράει και λέει. Δεν του μιλάει καθόλου του Ελιού, αν το προσέξατε. Καθόλου. Μιλάει στον Ιώβ και του λέει: ποιος είναι αυτός που σκοτίζει τη βουλή μου ασυνέτος? Δηλαδή μιλάει τη βουλή του Θεού, αλλά τη σκοτίζει. Με ασύνετα λόγια. Γιατί μιλάει με θυμό. Μιλάει εναντίον του Ιώβ και εναντίον των τριών φίλων του και τους βρίσκει παραβάτες όλους και δικαιώνει τον εαυτό του και ο Κύριος τον καταδικάζει και μιλάει ο Κύριος προτρεπτικά στο Βιλδάδι το Σαφχίτη και του λέει και εναντίον σου του λέει γιατί δεν μιλήσατε για μένα το σωστό για τον Ιούλιο ούτε καν σχολιάζει ο Θεός τι είπε, έχει σκοτήσει τα λόγια του Θεού. Τα σερβίρει με δογματικά, τα σερβίρει με θρησκευτικά, τα σερβίρει με νομοδιατάγματα, χωρίς έλεος και αγάπη για τον θλιμμένο που βλέπει δίπλα του. Και όταν βλέπουμε τον θλιμμένο, αδελφοί, να μην κρίνουμε. Δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός τον δοκιμάζει. Και αν μείνει αυτός ο θλιμμένος, ένα είναι σίγουρο, ο Θεός θα τον αναβεβαιάσει. Τον Ιώβ τον διπλασίασε στο τέλος. Του Ηλίου δεν του δίνει σημασία και ελέγχει τους άλλους τρεις και του λέει πηγαίνετε να φέρετε θυσίες και δεν θα δεχτώ την προσευχή σας και την προσφορά σας αλλά θα προσευχηθεί ο Ιώβ για σας και έτσι θα σας δεχτώ, αδερφοί.
να προσέχουμε, αδερφοί, μην φτάνουμε από τη θέση του Ιώβ που μας έχει βάλει ο Κύριος, που είναι η θέση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ώστε μεσητεύει για μας. Θα μεσητεύσει ο Ιώβ για σας και θα γίνετε δεκτοί. Και μας το λέει ο Κύριος εμάς, μέσα από το λόγο του, θα μεσητεύσει ο Ιησούς για σας και θα γίνετε δεκτοί. Αλλά φέρτε τις θυσίες σας. Θυσιάστε ενώπιον του Κυρίου. Το χρόνο σας, από τη δουλειά σας, από το σπίτι σας, από ό,τι έχει ο καθένας, την ευχαρίστηση και το περίσευμα, τα πάντα είναι δεκτά ενώπιον του Κυρίου. Να θυσιάσουμε ενώπιον του Κυρίου και να μην καταδικάζουμε εκείνον τον οποίον ο Θεός δοκιμάζει και τον εφέρνει σε έναν βαθμό ο οποίος είναι απελπισμένος. Αλλά απελπισμένος δείχνει στα μάτια όλων. Αλλά ο ίδιος ξέρετε τι λέει. Την ελπίδα μου έχω στον ύψιστο. Αυτός είναι, κρατάει την ελπίδα του μέχρι τέλους. Κατεσχύνεται ο διάβολος, αφού γίνεται όλο το σκηνικό, και έρχεται ο Κύριος, δικαιώνει τον Ιώβ και τον διπλασιάζει και τον ευλογεί. Παρόμοια σκηνικά θα δούμε και στο Δανιήλ. Εκεί ξεκινάνε διαπίστεως οι τρεις παιδες, ο Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, στο πρώτο κεφάλαιο του Δανιήλ, οι οποίοι αρνούνται να φάνε τα εδέσματα του βασιλέως και στερούνται. Και εμείς, αδερφοί, αφού μας κάλεσε ο Κύριος, δεν πρέπει να αρνηθούμε τα εδέσματα του κόσμου τούτου. Τα εδέσματα τι είναι αυτά? Είναι ότι ασχολείται ο άνθρωπος με τον κόσμο αυτό. Αλλάζει ο άνθρωπος τελείως. Και προτιμάνε να ζουν φτωχά και ταπεινά, να είναι αυτάρκης, να μην παραβούν το λόγο του Κυρίου. Και πάνω σε αυτή την αυτάρκη, αγαπητοί αδερφοί, βρίσκουν χάρη από τους επιτρόπους του βασιλέως, οι οποίοι εξετάζουν τους νέους να μην μένουν νηστικοί, να μην τους λείπουν βιταμίνες, να είναι ρόδινοι, να είναι ανεπτυγμένοι καλά στην υγεία τους και ανταμείβονται, αγαπητοί αδερφοί, από τους επιτρέπους πρώτα. Αλλά αργότερα, πάλι στη δοκιμασία, μετά έρχεται στο καμίνι του πυρός και πέφτουνε μέσα. Περνάς από το καμίνι του πυρός. Δηλαδή, αν στην πρώτη δοκιμασία βγήκε επιτυχής, τώρα στη δεύτερη αδυνάτησε ο Κύριος? Είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο, αδερφοί? Και δεν πάθανε τίποτα ούτε ο σμή πυρός. Μάλιστα ρίξανε μέσα, λέει, τρεις, και κοιτάει ο βασιλιάς από τη θηρίδα και βλέπει τέσσερους. Και ρωτάει τους υπευθύνους, λέει, τρεις δεν ρίξαμε? Λέει, ναι, βασιλιά. Εγώ, λέει, βλέπω τέσσερους και ο ένας είναι, μοιάζει με Υιόν Θεού. Τρεις δεμένους ρίξαμε. Εγώ βλέπω, λέει, τέσσερους λυμένους. Αλληλούια. Και μέσα στα πυρά, μέσα στη δοκιμασία, ελεύθερος είσαι. Σε έχει ελευθερώσει ο Κύριος, είναι δίπλα σου, δεν σε αφήνει ποτέ. Δεν μας υποσχέθηκε, αδελφοί, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Στο 7 αναπαύου το επί τον Κύριο και πρόσμενε αυτόν. Έτσι, η καρδιά μας είναι σε αυτή τη φάση όμως, όταν είμαστε πλήρες Πνεύματος Αγίου, αλλιώς δεν είμαστε. Μην αγανάχτη για τον κατεβοδούμενο στην οδόν αυτού. Το πρώτο εδάφιο και το 7,5 λέει το ίδιο πράγμα, να μην αγαναχτείς, γιατί λες, ο Κύριος ευλόγησε τον τάδε καθηγητής, ο γιατρός, ο άλλος πέτυχε στη ζωή του, ο άλλος όλα του καλά του πάνε και εγώ που είμαι στον Χριστό όλα μου πάνε στραβά. Λάθος. Ο Δαβίδ λέει, ο Σου ήρθα στο αγιαστήριο και είδα τα τέλη αυτών. Ο άνθρωπος πρέπει να μπει στον δρόμο του Χριστού, αδελφοί. Τι να τα κάνει όλα τα άλλα? Και ο πλούσιος ευτύχησε εδώ στη γη. Και μετά βασανιζότανε. Τι να τα κάνω λοιπόν? Και ο Απόστολος Παύλος τα είχε τα πτυχία του, αλλά τα θεώρησε όλα σκύβαλα προκειμένου να κρατήσει το έξοχο της γνώσης του Χριστού. Όπως και ο Μωυσής. Και εκείνος πρίγκιπας ήταν. Αλλά τα απαρνείται όλα και προτίμησε να κακουχείται, να δοκιμάζεται, να ταλαιπωρείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Είναι αποφάσεις αυτές. Άρα λοιπόν όλα εξαρτώνται, αγαπητοί αδελφοί μου, από την απόφαση της καρδιάς μας. Και σήμερα η καρδιά μας να μην δηλιάζει. Ο Κύριος σε κάλεσε να νικήσεις. Και αν εγκολπωθείς το λόγο του Θεού καλά στην καρδιά σου, και αν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα και αφήνεις τον Κύριο να σε οδηγεί, τότε είσαι νικητής. Γιατί δεν είστε εσείς οι πολεμούντες, λέει ο Κύριος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα σας, και θα νικήσεις τα πάντα δωρεάν δια του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό.
και θα δούμε τα αποτελέσματα στο 9, στο 10 και στο 11. Οι πονηρευόμενοι θα ξολοθρευτούν, οι προσμένοι στο Κύριο θα κληρονομήσουν τη γη. Βλέπετε οι δύο μερίδες. Θα διαλέξεις μερίδα σήμερα. Ή τη μερίδα του Κυρίου ή τη μερίδα του κόσμου. Στο 10, λίγο ακόμα και ο ασεβής δεν θα υπάρχει. Θα τον εψάξεις και δεν θα υπάρχει. Σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Γιατί? Μα εγώ θα υπάρχω. Θα είσαι στην παρουσία του Θεού και να έχεις φύγει από τη γη, θα είσαι στον ουρανό. Στο 11, οι πραείς όμως θα κληρονομήσουν τη γη και θα κατατρυφάνε με πολύ ειρήνη. Ποιοι? Οι πραείς. Βλέπετε? Με το θυμό λοιπόν μπορώ να πετύχω κάτι πνευματικά? Αδύνατο. Ξέχνατο. Και αλλού λέει η Γραφή, αφαίρεσον το θυμό σου από σου. Και στην Καινή Διαθήκη, αν είσαι νήπιο, οργίζεστε και μην αμαρτάνετε, αλλά παραπέρα μην οργίζεστε, μη δόλος. Θα μας πει πάλι η Καινή Διαθήκη, που είναι σε άλλη τάξη, ανεβασμένη πνευματικά, ο πνευματικός άνθρωπος δεν θυμώνει. Μα είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, ζω με το Πνεύμα και, αλλά άμα με τσιγκλήσουνε θυμώνω. Να μην με τσιγκλάνε. Τότε δεν έχει νεκρωθεί η σάρκα. Άμα τσιγκλάς τη σάρκα εκεί πέρα και πετάγεται, σημαίνει ότι δεν έχει νεκρωθεί η σάρκα καλά. Παλιά είχα δει ένα όνειρο, θα σας το πω και αυτό. Και να τελειώνω, αγαπητοί αδερφοί, να δώσουμε και λίγη ώρα στον αδερφό. Ήτανε, λέει, ο Ιησούς Χριστός φούρναρης. Φορούσε και τα άσπρα και το καπέλο εκεί και μπροστά του ένα στίχος γεμάτο συρτάρια. Και τράβαγε το ένα συρτάρι, πολύ βάθος, είχε 2 μέτρα, ένας νεκρός μέσα. Ο Κύριος είχε όμως το πυρούνι και τον δοκίμαζε, μέσα ο φουρνός έκαιγε. Τον δοκιμάζει με το πυρούνι, το μάτι του έπαιζε, το χέρι του κουνιότανε. Τον ξανακλίνει μέσα, το ανεβάζει λίγο τη θερμοκρασία, πόσο, 100, 150 τώρα. Ανοίγει το άλλο συρτάρι, οπ, ένα χέρι κουνιότανε. Τι κάνει αυτό το χέρι που κουνιέται, γιατί κουνιέται? Το ξανακλίνει ο Κύριος μέσα, του ανεβάζει τη θερμοκρασία. Ανοίγει το άλλο συρτάρι, ένα μάτι ανοιχτό και θεωρούσε πολλά πράγματα. Πεθαμένος τώρα μοιάχει το μάτι και βλέπει, γιατί? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήταν εκεί ο Κύριος και δοκίμαζε και του αύξανε τη θερμοκρασία. Καλό είναι, αγαπητοί αδελφοί, να αναπτύξουμε τη θερμοκρασία μας δια του Πνεύματος του Αγίου που είναι φωτιά και κατακαίει τα πάντα. Και να παίρνουμε αποφάσεις κάθε φορά υπέρ του Λόγου του Θεού, το οποίο είναι υπέρ της ψυχής μας. Το συμφέρον μας είναι, αγαπητοί αδερφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, χαρήκαμε πολύ και σήμερα που είμαστε ανάμεσά σας, να προσεύχεστε και για μας, καθώς και εμείς για σας, να βρισκόμαστε πιο συχνά. Ο Κύριος να ευλογεί όλους. Αμήν.